αποδίδουν φόρους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που έκανε τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσο και ο Εσάκ Τζαχαγκίρη, ο αντιπρόεδρος της Ιρανικής κυβέρνησης. Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε. Η συνάντησή μας αυτή σήμερα ανοίγει ένα νέο πεδίο ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο λαούς και σε δύο έθνη με μακρά παράλληλη πορεία στα βάθη των αιώνων. Τον ελληνικό και τον ιρανικό λαό ενώνουν πάρα πολλά. Είμαστε δύο λαοί με χιλιετηρίδες ιστορίας και πολιτισμού στην ίδια δύσκολη, συνεχώς δοκιμαζόμενη αλλά και ευλογημένη γωνιά της γης. Και είμαστε δύο λαοί που ξέρουμε να αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά μας. Σήμερα λοιπόν, μετά από μία μακρά περίοδο στασιμότητας, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή, βασιζόμενη σε αυτή την πλούσια ιστορία των σχέσεών μας, να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τη συνεργασία μας. Και σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που μετά από δεκαετίες επισκέπτεται το Ιράν, επισκέπτομαι τη χώρα σας, προκειμένου να σηματοδοτήσει αυτή η επίσκεψη την έναρξη μια ουσιαστικής στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού θα είναι ορόσημος για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και του πολιτισμού. Με την υπογραφή των κειμένων σήμερα, ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δούμε μια μεγάλη ανάπτυξη στις διμερείς μας σχέσεις σε όλους τους τομείς. Πάμε τώρα.